Λοιπόν, καταρχά να σα καλωσορίσω στη σημερινή μα συνάντηση. Αν και ευελπιστούσα ότι θα δεν καταφέραμε να κάνουμε πιο νωρί, αλλά δυστυχώ δεν κατέστη δυνατό. Συστάσει, νομίζω γνωριστήκαμε να μην είναι μόνο ο κ. Γιάννη Ζωφρίεκα, με εκπρόσωπο του ΠΕΔΕ. Να δώσουμε το γύρο μα. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω λίγο να μην βάλω, όπω ξέρετε. Καλώς Κορδάζος από το Πανεπιστήμιο. Καλώς Κορδάζος από το Πανεπιστήμιο. Καλώς Κορδάζος από το Πανεπιστήμιο. Σήμερα η συνάντηση μας έχει δύο πυλώνες, δύο κομμάτια, τα οποία έχουν όπως άμεση σχέση μεταξύ τους. Το ένα αφορά να δούμε λίγο την επικαιροποίηση των εντύπων συμμετοχής για τα βραβεία των πράσινων συμβάσεων και κάποια στοιχεία για την ανάλυση της αγοράς που περιείναν μέσω του project greeners, στο οποίο συμμετέχουμε μαζί με το Εθνικό Γραφείο. Για τα πράσινα προϊόντα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη στραβό στάθμη στην μεξία διάταξη. Σας έχουμε δώσει τα δύο έντυπα συμμετοχής που έχουμε να δημιουργήσει για φέτος. Η διαφοροποίηση από τις άλλες χρονίες είναι ότι είπαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα να εντάξουμε, το περιμέναμε πώς και μπορεί να το κάνουμε πέρα από τα χρόνια, να εντάξουμε μέσα από το ιδιωτικό τομέα στα βράδια της αρχής, να μην παραμείνουν μόνο βράδια για τις αναγνώσεις αρχές. Και επίσης έχουμε σωματώσει και κάποιες καινούργιες κατηγορίες για βραβεύσεις. Αν θα τρέξετε να δείτε λίγο, έχουμε μια κατηγορία για την γενική πολιτική που έχει παραμείνει όσο ήταν μέσα στο έντυπο για τους φορείς δημοσίου δικαίου. Διατηρούνται μέσα ο μηχανογραφικός εξοπλισμός με τους υπολογιστές, φωτοτυπικές, οθόνες, εκτυπωτές, φαξ, σαρωτές, ψυγεία. Έχουν προσθεθεί οι φούρνοι και τα πλυντήρια και έχει τροποποιηθεί λίγο στα ερωτήματα. Έχουμε αφαιρέσει την επιλογή από το 2007 και μετά τις προσφορές που έχουν βγει, γιατί θεωρούμε ότι μετά από 3 χρόνια εφαρμόζονται τα βραβεία, πλέον είναι 4η χρονιά φέτος. Είχαμε αφήσει τότε με τη λογική να πιάσουμε υπηρεσίες οι οποίες είχαν κάνει προσφορές από την έναρξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις. Θεωρούμε ότι έχει διαχυθεί η ενημέρωση. Όσοι είδαν να το πράξουν, θα το είχαν πράξει μέσα στα 3 χρόνια. Οπότε από εδώ και πέρα συνεχίζουμε ένα έτος κανονικά. Και το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύρισε ο διαγωνισμός μας φέτος θα είναι από το Σεπτέμβριο του 2016, γιατί έλεγε ο περσινός τον Αύγουστο του 2016, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017, με εισήγηση να οριστεί ως deadline για τις αιτήσεις, οι 3 Νοεμβρίου, με στόχο να αρχίσει Δεκεμβρίου, αν συμφωνήσει και ο Υπουργός με τις συμφωνίες, να κάνουμε την τελετή πράξη. Συνοψίζοντας, τα τρία καινούργια πράγματα που έχουν δουλευτεί είναι πρώτον, ένταξη του ιδιωτικού τομέα, δεύτερον, νέες κατηγορίες προϊόντων και φυσικά κάποιες μικροτροποποιήσεις στις αναλύσεις και τρίτον, καθορισμένο χρονικό διάστημα όπου έγινε μια φορές που είναι για ένα χρόνο στην ουσία προς την κατεμέρση μέχρι και την ολοκλήρωση της πρωτεσμής. Η επόμενη κατηγορία μας έχει χωριστεί ο φωτισμός. Είχαμε μέχρι τώρα το φωτισμό γενικά. Τον έχουμε διαχωρίσει σε εσωτερικό και σε οδικό και εξωτερικό φωτισμό. Δύο κατηγορίες. Γιατί προσθετήκαν κάποια νέα κριτήρια τα οποία θεωρούνται ότι χρειάζεται πλέον να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση για τις βραβεύσεις. Τα οχήματα ως επιτοπλίστων παραμένουν ως ήταν.
τα κλιματιστικά είναι οι κατηγορίες, είναι κατηγορίες τις οποίες είχαμε. Δικτυακές κατασκευές έχει προσθεθεί ένα σύμβολος πινακάς με κάποια νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μέσω νομοθεσιών και διατάξεων ως νέα ερωτήματα και επίσης έχει προσθεθεί και το ακόμα ένα κριτήριο για τη χρήση οικολογικών χρωμάτων στα κτίρια. Προσθέσαμε σε νέα κατηγορία τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να έχουμε αιτήσεις, είναι αρκετά διαδεδομένος πλέον και από το δημόσιο αλλά και από την οικονομία. Και επίσης έχουν προσθεθεί προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού. Έτσι είπαμε να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα μόνο τα ενεργειακά. Και το χαρτί των φωτοτυπικών και του τυποτικού. Οι ίδιες κατηγορίες υπάρχουν και μέσα στο έντυπο για τους ιδιωτικούς φορείς με κάποιες τροποποιήσεις γιατί περισσότεροι πιθανόν να μην βγαίνουν σε προσφορές, να μην συνάρτουν συμβάσεις. Ίσως αρκετοί να είναι με άλλες διαδικασίες αγορών ή άμεσης ανάθεσης. Οπότε τους έχουμε βάλει κάποια άλλα ερωτήματα για το πώς πρέπει να απαντηθούν. Πάντοτε αποσκοπώντας στον ίδιο τρόπο ανάγκησης. Και έχουμε τις ίδιες κατηγορίες. Νομίζω ότι υπήρχουν οι τελευταίες δύο κατηγορίες που είναι τα καθαριστικά. Άρα καθαριστικά στο χαρτί θα έχουμε και στους ιδιωτικούς. Ίσως θα μπορούσαμε με τα δύο να τα δούμε έτσι τα κριτήρια σε συντομία ένα-ένα, να έχουμε και σχόλια, εισηγήσεις. Εντάξει, που τώρα είναι προσχέδιο, το έχουμε δουλέψει τις τελευταίες ημέρες. Οπότε θα ήταν καλό να τα πιάσουμε έτσι ένα-ένα και να έχουμε κάποιες εισηγήσεις. Ξεκινήσουμε το δημόσιο. Ρωτούμε κατά πόσο να εφαρμόζονται το εθνικό σχεδιασμό για τις πράσινες συμβάσεις ή αν έχουν συντάξει δικότητα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανισμοί, οι μη κρατικές υπηρεσίες, ουσιαστικά οι οργανισμοί, έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν δικότητα του σχεδίου δράσης. Οπότε μία από τις δύο απαντήσεις. Και κατά πόσο έχουν καταρτήσει σχέδιο δράσης για την ενέργεια και, και το κλίμα. Ρωτούμε οι απαντήσεις αν είναι ναι ή όχι και να μας προσδιορίσουν ποιο από τα σχέδια δράσης εφαρμόζουν. Η επόμενη ερώτηση αφορά αν εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001. Ναι, εντάξει, εδώ τα ISO 50.000 είναι ξανά πρέπει να είναι ξεχωριστά σημα, ή να έχετε να προτείνετε και εσείς κάτι. Σωστά, είναι 50.000, όχι 50.000. Νομίζαμε τα διάλα τόπο στα τρίτη ερώτηση, ξεχωριστή. Οπότε μπορεί κάποιος να έχει και τα δύο. Εγώ λοιπόν κάτι, να ξεχωριστά. Σωστό, απλώς ένας που έχει το 50.000 είναι αρκεί. Θα είναι αξιολόγηση, ναι, είναι αρκεί. Η αξιολόγηση όμως που είναι βαθμολογικά. Δηλαδή αν έχει και τα δύο θα έχει περισσότερο χρόνο. Και σχετικά με το ΙΜΑΣ. Το ΙΜΑΣ, ναι. Είναι μαζί με το 14, το μόνο διαφορά. Ουσιαστικά εκεί. Είναι 14 ή ΙΜΑΣ. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν κάνει διαφορά. Άρα να ξεχωρίσουμε το 5.000 με το 14 με το ΙΜΑΣ. Σαν τρίτο κριτήριο. Σαν τρίτη ερώτηση.
τα συστήματα αυτά βασικά, τα πρότυπα. Και ο συνολικός αριθμός των κτηρίων εδώ πέρα έχει τοποθετηθεί για να αρχίσει το ποσοστό εφαρμογής στο σύνολο της αναπτύσσεως αρχής. Ξεκινάμε τις κατηγορίες, έχουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θέλω να πω κάτι εγώ, αν ένας οργανισμός έχει 10 κτίρια, το οποίο το 1 είναι το τεράστιο που βάλει το κλίμας, ή το 14, και τα 9 είναι πρόσθετα καταστηματάκια, θα βγάλεις ένα στα 10, 10%, αλλά τέλει είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι έχει κάνει στο σημαντικό και δεν έχει αφήσει τα πρώτα αυτά που δεν έχουν νόημα. Γιατί αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, που είναι το ποσοστό. Συμβάλλουμε τετραγωνικά μήτρα του κτηρίου. Θα κάνει χρήση τώρα, δεν ούτε τα τετραγωνικά. Δηλαδή, αν έχω showroom και έχω εργοστάσιο και έχω κάνει στο εργοστάσιο και δεν έχω κάνει στο showroom, είναι πρώτο κακό. Αν έχω κάνει στα showroom και έχω κάνει στο εργοστάσιο, είναι μεγάλο το κακό. Δηλαδή, αυτό δεν δίνει πολλά πράγματα του εδώ. Από μόνο του δηλαδή, σαν ερώτηση. Ίσως να βάλουμε ένα πίνακα που να καταγράφουν όλα τα κτίρια τετραγωνικά και χρήση. Και να είναι πλέον αξιολόγηση της επιτροπής. Γιατί δεν μπορεί μόνο με ένα νούμερο, δηλαδή πρέπει να δεις με μέγεθος και χρήσεις. Κύριο, να ρωτήσουμε τετραγωνικά και χρήση. Και χρήση. Και να είναι η επιτροπή που θα το αξιολογήσει. Ωραία. Άλλη σύγκριση. Στην Ελληνική Πολιτική. Είναι για τα δημόσια. Φαντάζομαι είναι για την κουβέντα κάνουν και για τους ιδιωτικούς, έτσι. Ας πούμε στους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να διαθέτει ένα ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία έχουν και δικά τους συστηματικούς περιπτώσεις. Τι είναι να τους πεις. Δεν παίρνεις μέσα. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία έχουν και δικά τους συστήματα δικά τους, τα οποία μάλιστα είναι και... Πού είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα οποία βλέπουν μπαίνουν και σε πολύ πιο βάθος, δηλαδή κάνουν και κοιτάνε την περιβαλλοντική απόδοση με νούμερα και τα βλέπουν και συνολικά και το περιβάλλον και το εξωφάνιστο ένα τέτοιο σύμβολο το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο, δηλαδή έχει ξενοδοχεία που το κάνουν στην Κύπρο, το οποίο βλέπει και το περιβαλλοντικό και το ενεργειακό μαζί. Το οποίο πιστοποιείται. Το οποίο πιστοποιείται, βέβαια, ναι, το οποίο πιστοποιείται. Το Green Key είναι ένα και έχει κι άλλο ένα. Έχει πάντα, τα οποία είναι ας πούμε φτιαγμένα για μια κατηγορία, ας πούμε τα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο σε άλλες κατηγορίες που είναι κανένα. Ίσως να πούνε το ποιο σύστημα, να βάλουμε αν θα μας δουν κάποιο άλλο σύστημα. Ή κάποιο άλλο σύστημα, ναι. Να μας συμπεριλήσουν. Ναι. Αν υπάρχει κάποιο άλλο εναλλακτικό σύστημα. Εντάξει, δεν πάντα βάζει όλα εδώ, γιατί δεν πάντα βάζει όλα. Απλώ αν έχει κάποιο άλλο εναλλακτικό. Στην γενική πολιτική να το δηλώσουν ποιο είναι. Να το δηλώσουν ποιο είναι και με λεπτομέρειε. Να γράψουν λεπτομέρειε, επειδή δεν θα πέφτει μέσα στα γνωστά. Για να μπορούν να τα αξιολογήσουν. Η διαφορά εδώ στι επιχειρήσει έχουν και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σαν επιλογή που δεν είναι στο δημόσιο. Το ISO 9000. Αφήνουμε και μία ανοιχτή ερώτηση για ένα ξεχωριστό σύστημα. Να κάνω μια ερώτηση. Η ερώτηση που λέει εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρόσωπο ISO 9001. Τι σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 9001. Ωραία, λάθος εμπλήρωση. Όχι, το ISO 9001. Ποιο. Είναι ενοποιημένο όμως. Σύστημα ποιότητας, δηλαδή. Ναι. Με το $16,000 να το κάνουμε μαζί. Ναι. Να το αφήσουμε χωριστά. Εντάξει, με μαζί. Όχι, βάλει πόσο χωριστά. Απλά να γίνει πάλι ο διαχωρισμός του 50.001 με τα περιβαλλοντικά. Ναι, αυτό είναι. Που είναι την ερώτηση αντί δύο. Αν βάλαμε εδώ ISO 16001 και τετραγωνάκι να κάνω τικ ή ISO 50001 ένα τετραγωνάκι τικ ή ISO 9001 τετραγωνάκι τικ άλλο
άλλο σύστημα, ας πούμε, άλλο τετραγωνάκι. Και να σχολιάζω. Παρακαλώ, προσδιορίστε. Είναι μία ερώτηση, αλλά με... κάτι άλλο που μπορούσα να προσθέσω στην δική μου δική μου. Μπορούσα να ρωτήσουμε κάποιους τρόπους που μπορούμε να είναι προσδιορίσιμοι. Ευχαριστώ και εξαρτώνται πάντοτε από το σχέδιο δράσης τους. Ναι. Καθορίζονται εκεί βασικά. Παραμένεις εκεί είναι προσδιορισμένος το αρχήμα. Σιγά πάντα μπορούμε κατά την αξιολόγηση να βγάζουμε στην πρόσθετα στοιχεία να ζητήσουμε και τα βάλουμε. Δηλαδή αν το σχέδιο δράσης είναι μια σελίδα που λέει το αξιολογό. Προχωρήσουμε στο επόμενο. Ρωτούνται πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχουν στην αντίθεση αρχή. Ξανά με την διαλογή για να ξέρουμε τι ποσοστό από αυτό έχουν αναβαπτιστεί. Πόσους από αυτούς αποκαταστήκαν με διαδικασίες πράσινων δημοσίων συμβάσεων, στις οποίες είχαν καθοριστεί δερματολογικές προδιαγραφές. Μετά ερώτηση συγκεκριμένη για την περίοδο του διαγωνισμού 16-17, αριθμός συμβάσεων, προϋπολογισμός και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία. Θέλω να έχουμε άλλες επιλογές. Ξέχασα κάτι, έγραψα κάτι λάθος στον τρόπο αγοράς. Εγώ έχω ένα ερώτημα για τον χρονικό προβλησμό. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία το κάνει το 2015 και δεν με ενδιαφέρει να το κάνει το έτσι. Και τα έχει κάνει όλα πράσινα. Είναι αυτό που ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, ναι, ότι για τις εταιρείες είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζονται. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τους βάλουμε το χρονικό περιθώριο να πιάνει το πλήσιο. Επειδή είναι δύσιο, γίνεται κάθε χρόνο. Και αυτό που προσπαθούμε να περιορίσουμε είναι να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες αιτήσεις. Αν είσαι με εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει. Ναι. Πάντα, αν έχεις υποβάλει όρο, αν έχεις ξαναυποβάλει, δεν ξέρω αν. Αλλά μπορεί να έχει μια εταιρεία και έναν οργανισμό, γιατί δεν είναι μόνο για τις εταιρείες, είναι και για τους δημοσίου δικαίου. Ένας οργανισμός ο οποίος αυτό δεν έκανε πέρσι. Και έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια μέσα στο 2014, μέσα στο 2015. Γιατί θα του δώσει το δικαίωμα να κάνει φέτος. Είναι άδικο. Αφού είναι κάτι. Όσο και να είναι ότι είναι 3-4 χρόνια, 5 που φτιάχνουμε, είναι καινούργιο. Έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι περιοριστικό και δεν έχει λόγο. Αν θέλεις να μην δέχεσαι ξανά αιτήσεις από αυτούς που είχαν ήδη κάνει, εντάξει, μπορεί να τους πεις ότι θα έχεις κάνει μην ξανακάνει. Έχουμε ρόλο μέσα για αυτό. Ε? Αυτό έχουμε ρόλο μέσα. Άρα τούτο είναι περιοριστικό και νομίζω χαλάει και τη μαγιά της ιστορίας μας. Γιατί είναι καινούριο το θέμα του. Πρέπει να δίνεις κίνητρα για τους ανθρώπους να συμμετάσχουν. Για να συμπεριβαλλοντική των εταιριών. Καταλάβει δηλαδή τώρα. Δηλαδή μπορεί τη χρονιά που έλαβε την πρώτη αγορευτική, δεν πήρε βραβείο, είχε κίνητρα να προσπαθήσει προς το καλύτερο να ξανασυμμετέχει. Αυτό μπορεί να είναι τούτος ο όρος που λέει 16-17, αλλά μπορεί να είναι εταιρεία. Δηλαδή συμμετείχε, δεν έκανε καλό αποτέλεσμα, στην επόμενη χρονιά έκανε και ξανάρχεται. Τούτο ναι. Αλλά μπορεί να έχει εταιρείες που δεν είχαν κάνει έτσι, παιδί μου, πέρσι και έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Θα τους πεις τώρα 16-17, αλλιώς έχασες. Δεν έχει, νομίζω, ίσως πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Να το διευρύνουμε λίγο το περιθώριο, το χρονικό διάστημα που θα είναι περίοδος αγορών. Ναι, εγώ θα έλεγα να πλέσω 5 χρόνια, δηλαδή να πας 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ξεκίνησε και όλη η λογική, ας πούμε, της ιστορίας του. Και έχει 5 χρόνια, νομίζω.
Αυτό μπορεί να είναι κάποιο όμως που το. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήρθα στην Κύπρο το 1993. Λοιπόν, και έκανα μια δουλειά για την ΚΙΟ, τη ζωοθοπία της ΚΙΟ. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης ήταν ο διευθυντής της ΚΙΟ, έχει πάρει σύνταξη. Ο οποίος, αν το πιστεύετε, εφάρμοσε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο ήταν πολύ πιο περιεκτικό από αυτό το οποίο λέει το πρότυπο 9001 το 1978. Οι Αμερικάνοι το 1978 ακόμα δεν το είχαν το σύστημα. Μου έδειξε τα κοιτάπια. Μου έδειξε τα χαρτιά που κρατούσε. Είχε, ο άνθρωπος είχε συλλάβει στο μυαλό του και είχε κάνει ένα σύστημα ποιότητας από το 1978 που ακόμα δεν υπήρχε το ISO 9000. Στην περίπτωση αυτή, τι θα του λέγεις του Γεωργιάδη? Α, είσαι εκτός χρονικού. Ενώ ο άνθρωπος έκανε μια πρωτοποριακή προσπάθεια χρόνια πριν. Επειδή είναι κάτι που ξεκινά, δεν είναι ότι το έχουμε τώρα 10 χρόνια και το μου χτίσαμε όλο και το έχουμε. Κάτι που ξεκινά, θέλουμε, πρέπει να είναι ελεύθερο του. Μπορεί να έχει επιχειρήσεις οι οποίες κάνανε ρε παιδί μου προβλέπω και το ακούσανε προχθές να το κάνουν. Να τους πεις όχι γιατί δεν είσαι το 17. Πρέπει να είναι πιο ανοιχτό. Είναι καινούριο θα είναι. Και έχει λόγο να δίνουμε κίνητρα και ενθάρρυνση μας στο να συμμετέχουμε. Δηλαδή, άμα το αφήσει ανοιχτό, θα έχει τόσες πολλές αιτήσεις που θα πήξουν, δεν νομίζω. Αυτό είναι ο σκοπός του. Τι νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστικό και ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα που είναι πρώτη φορά. Α πούμε, ιδιωτικό τομέα, πρώτη φορά που συμμετάσχει. Ναι. Θα του πει τι έκαμε πέρσι. Αφού δεν μου είχε δώσει ευκαιρία προηγουμένω να το κάνω. Άρα, γιατί μου πει τι έκαμε πέρσι. Θα το αφήσει ελεύθερο. Και για το δημόσιο τομέα. Δημόσιο τομέα. Η ουσία του δημόσιου τομέα από αυτέ τι αιτήσει που έχουν βγει, πόσε δημόσιες κρατικές υπηρεσίες ήταν μες στην ουσία της λογικής. Λίγες ήταν. Έτσι, το είχαμε αφήσει χαλαρό, ελεύθερο για να μπορούμε να δώσουμε βραβεία. Αλλά η ουσία είναι λίγες. Άρα, αν κάποια υπηρεσία έχει κάνει κάτι, δεν πρέπει να την στο κόψουμε. Δεν έχει νόημα νομίζω. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαλαρό. Ανοιχτό. Εγώ τουλάχιστον για να το χαλαρώσουμε, αλλά να μην το αφήσουμε εντελώς ανοιχτό. Να μάθουμε 4-5 χρόνια. Από εκεί, ας πούμε. Έχουμε κάποιο ρόλο για αυτούς που ήδη συμμετείχαν τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα μιλάμε όχι απλά γιατί, όχι για τη γενική πολιτική που δεν υπάρχει. Όχι για εξοπλισμό. Για τον εξοπλισμό. Θυμίζω να κρατήσει την τελευταία μεταλλεία. Ναι, να βάλουμε ένα χρονικό περιθώριο των ετήσεων. Γιατί σχετίζεται και όταν αρχίσαμε να μιλούμε για πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Καλά, και αν κάποιος το έκανε λοιπόν το 2009 και δεν είχε κάνει αίτηση για να πάρει βραβείο, τι θα το πεις? Έπρεπε να έχεις κάνει. Τα βραβεία πότε ξεκίνησαν όλοι? Το 2014. Άρα, τώρα είναι 17. Θα πεις λοιπόν τι θα βάλεις. Θα βάλεις όριο 3 χρόνια, αφού προφανώς δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Θα σου πει κάποιος. Πολύ έτσι, ναι. Το 2007 και μετά. Ανοιχτό, δεν έχει νόημα. Να αφήσει εντελώς ανοιχτό. Μπορεί κάποιος που αγόρασε ηλεκτρονικό υπολογιστή πριν 8 χρόνια σε σχέση με τους σημερινούς είναι διαφορετικής τεχνολογίας. Και μας θα πάρει βραβείο. Έστω και αν, ξέρω, αν είχε ενεργειακή κλάση ή να είναι γάμα, ας πούμε, να είναι υποδιέστερο σε σχέση με το σημερινά κριτήρια που παίρνουν για τις πράσινες συμβάσεις. Να μην το πάρουμε τόσο πολύ πίσω. Κατά την δική μου άποψη. Τώρα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Μιλάμε για πράσινες δημόσιες συμβάσεις και μιλάμε για απόδοση. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, κάποιος που αγοράζει με πράσινες δημόσιες συμβάσεις ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να πάρει 3α και μπορεί να πάρει α. Το διαφορετικό αυτό όχι. Λες πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Βέβαια, 7 χρόνια υπολογιστής δεν έχει πετάξει, δεν τον έχει ακόμα. Φυσικά για την τρίτη κατηγορία. Απλά θα μας επηρεάσει και στην αξιολόγηση. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να ήταν πράσινη δημόσια σύμβαση και να πήρε υπολογιστές Β, λέω τώρα, ενώ λαμπτήρες Β, ενώ ο άλλος να πήρε μικρότερη σύμβαση, λαμπτήρες Α. Εκεί θα γίνει ένα θέμα γιατί και ο ένας ήταν πράσινη δημόσια σύμβαση για την εποχή του και ο άλλος είναι πιο ανταγωνιστικός για τη σημερινή. Άρα, να δώσουμε περιθώριο για να έχουμε περισσότερες αιτήσεις, αλλά να μην το αφήσουμε από το 2007. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε 10 χρόνια.
κάποιος που εφαρμόζει πράσινα κριτήρια γενικά και έχει μια δυνατή πολιτική, ίσως να πει κάτω από την γενική πολιτική, ίσως να προβληθεί εκεί. Αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει υπόψη τα βραβεία. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να δημιουργήσουμε και κάτι άλλο για αυτούς. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι κάτι καινούριο και δεν έχει λόγο τώρα να βάζουμε την τεχνολογία. Πρέπει να μετά από 2-3 χρόνια θα έλεγα ναι, αλλά τώρα δεν έχει νόημα. Γιατί νομίζω ότι καν θα βρεθούμε μπροστά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Είναι καινούργια πράγματα. Στο καινούργιο πράγμα θα του πεις περιορισμό χρονικό. Θα του πει καλά. Δεν θα εξασχοληθούμε. Κάτι πολύ καινούργιο. Βάλουμε χρονικούς περιορισμούς. Αν δούμε φέτος ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, κάντε του χρόνου. Πέρσι είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Πέρσι είχαμε από το 2007 και μετά. Ναι, από μέχρι για πέρσι τα έχουμε. Τι είχαμε περίπτωση του 2008, 2009. Δεν νομίζω, δηλαδή. Νομίζω πως όχι. Αυτό ήταν ένα από του λόγου που είπαμε να το ρίξουμε μπροστά από τα χρόνια. Η δική μου προσέγγιση θα ήταν φέτο να το αφήσουμε ανοιχτό. Αν δούμε ότι έχουμε τέτοιου είδου περιπτώσει όπω το λε, αν έχει τέτοια περίπτωση, μπορεί να το χειριστεί. Αυτό το κλείνει και το κάνει από τον χρόνο. Αλλά επειδή είναι κάτι το πολύ καινούριο, όσο και να λέμε, από το 14 δεν είναι τα βραβεία. Είναι καινούριο βέβαια. Ναι, έχεις πολλούς τρόπους μετά να το καλύψεις αυτό. Έχεις πολλούς τρόπους. Ήταν δύσκολη αξιολόγηση και σύγκριση. Σαν το χωρίζεις σε περιόδους. Καλύτερη ιστορική πράσινη δημοσίευση. Νομίζω δεν έχει νόημα με την έννοια ότι δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις. Δηλαδή, κάνουμε κάτι το οποίο τελικά δεν θα... Έχει μεγάλη βάση. Δηλαδή, αν σας αγοράσει έναν όχημα πριν 10 χρόνια να το πεις τώρα ότι ήταν πρωτοποριακό όχημα, θα το μετά σημαίνει. Μα εδώ μιλάς για αν έχει κάνει πράσινη δημόσια σύμβαση. Μιλάς για απόδοση. Για απόδοση. Ρωτάς βασικά αν έχει βάλει κριτήρια απόδοση στη σύμβαση. Αν είχε βάλει. Ναι. Δηλαδή, γιατί κάνουμε σύγκριση λοιπόν τι κριτήρια έβαλε, ή αν έβαλε κριτήρια. Αν είναι έτσι, να το διαμορφωθεί δημοτικά. Να βάλει μια απόδοση. Να φανταστώ ότι πριν 6 χρόνια θα υπήρχε προκήρυξη να έλεγε θα αγοράσουμε διπλωμάτινα με ρήπου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Άρα γιατί να το περιορίσει. Θα υπάρχει πιο περίπτωση όμως, αν βάλει ισιόριο Σεπτέμβριο 16 με Οκτώβριο του 17, θα σου πει κάποιο καλά, μεγάλο, εγώ το κάνω το 14. Γιατί μου κόβει, αφού το κάνω το 14. Κατάλαβε με ακριβώ επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε το 7 και το 8 και το 9 και το 10. Τέτοια περίπτωση. Και όπω και να έχει τα βραβεία, ξεκινήσει το 14. Άρα θα αφαιρέσει κάποιον το δικαίωμα να το κάνει όταν το κάνει το 13, αφού δεν δίνεται, δεν είναι δεσμευτικό. Ή θεωρείται τόσο παροχημένο το 13. Δεν νομίζω. Του ανάποψη δεν είναι παρά. Απλά να το σκεφτούμε όλο το πακέτο. Έχουμε κάποιες κατηγορίες που μπαίνουν για πρώτη φορά, όπως τα πλυντήρια, η φούρνη, που η αξιολόγηση στηρίζεται αν ζήτησες, ξέρω εγώ, ανεργειακή σήμανση, που δεν υπήρχε πριν. Ναι. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Είστε αυτοκίνητα, έχουμε βάλει σαν και από αυτά πληρούν το πρότυπο γύρω 6. Δηλαδή, σε κάποιες κατηγορίες εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να συμμετέχει. Ο σίγουρα, γιατί εκεί έχεις βάλει κριτήριο, έβαλες κριτήριο γύρω 6. Εκεί έβαλες, βεβαίως. Σαφέστατα. Θέλεις να έχεις γύρω 6. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θέλεις να βάλεις κάποιο κριτήριο εδώ μέσα. Κατάλαβα, βλέπουμε δύο πράγματα διαφορετικά. Ας πούμε, βάζαμε σαν κριτήριο NFC Star. NFC Star της εκάστοτε η τελευταία έκδοση. Εντάξει, οκ, υπάρχει η άποψη να το κρατήσουμε ανοιχτό αλλά μπορούμε το κριτήριο που λέτε. Ναι, γιατί είναι δύο ανώμια πράγματα. Το δημόσια εσύ πράσινη είναι μία. Αυτό να βάζεις κάποιο κριτήριο. Ποιος είναι ειδικός που να μας πει για το λάπτοπ και τους υπολογιστές, τι κριτήριο μπορεί να πει.
Έχουμε κριτήρια διάφορα. Μπορεί να είναι το Energy Star, μπορεί να είναι η συσκευασία που κάνουμε τις υπολογιστές, έχει διάφορα κριτήρια. Εδώ δεν τυχεί κάτι ακόμα όμως, όπως είναι διατυπωμένοι. Η ερώτηση είναι εξής, λένε, πόσοι αγοράστηκαν με διαδικασία σύναψης πράσινων συμβάσεων. Η διαδικασία πράσινων συμβάσεων, στην ιδιωτική εταιρεία θα έλεγα, έτσι, λέει ότι λαμβάνω μέσα σε όλα τα κριτήρια αγοράσαμε και το κριτήριο το πράσινο δημόσιο σύμβαση. Τι σημαίνει ότι θα αγοράσω αναγκαστικά και δηλαδή ακολούθησα τη διαδικασία της πράσινης δημόσιας σύμβασης, τι σημαίνει όμως κατά ανάγκη ότι θα ακολουθήσει να πάρει και ένα τοπίο που έχει πολύ ψηλή απόδοση, γιατί μπορεί το οικονομικό κομμάτι να είναι διαφορετικό. Ακολούθησε με τη διαδικασία, δεν αγόρασε όμως το καλύτερο από άποψη απόδοσης. Εκεί τι κάνετε. Γι' αυτό λέω, το πράσινο δημόσιο σύμβαση είναι ένα πράγμα, απόδοση είναι άλλο πράγμα. Τι βραβεύει. Το ότι ακολούθησε. Πράσινο δημόσιο σύμβαση λέει μέσα σε όλα τα κριτήρια, αν είναι το κόστος, αν είναι η συντήρηση, πόσα χρόνια ξέρω εγώ, βάζω και το περιβαλλοντικό που δεν το έβαζα προηγουμένως. Βάζω και το ενεργειακό που δεν το έβαζα προηγουμένως. Να τα συμπεριλάβω στην αξιολόγησή μου. Η αξιολόγησή μου όμως δεν σημαίνει και καλά ότι θα πάρω το πιο καλύτερο ενεργειακό, ενεργειακά ή το πιο καλύτερο περιβαλλοντικά, ή θα τα λάβω υπόψη μου όλα. Θα τα λάβω υπόψη μου. Άρα, τούτο είναι μια διαδικασία αξιολόγησης για να αγοράσω κάτι. Τούτο είναι η πράσινη δημόσια σύμβαση. Καλά, η ερώτηση λέει πόσοι από αυτούς αγοράστηκαν με διαδικασίες πράσινων αγορών. Τη στιγμή που κάνουμε στην πράσινη αγορά και τη διαδικασία για πράσινο αγορά, σημαίνει ότι το αγόρασες. Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Ναι, η διαδικασία, ναι, αυτό δεν λέει όμως ότι θα αγοράσω το καλύτερο περιβαλλοντικά με την καλύτερη απόδοση περιβαλλοντικά. Έχει προσφορές και βάλε τα κριτήρια. Έχει κριτήριο. Ναι. Μπορεί να πάρει το πολύ καλό και το άριστο. Μπορεί να πάρει το πολύ καλό και το άριστο. Δεν σημαίνει να πάρει το άριστο. Απλώς έβαλε σαν κριτήριο επιπρόσθετα σε όλα τα άλλα τα κριτήρια που έχεις και το περιβαλλοντικό. Να κάτσεις να το δεις. Από αυτά που θα πάρω, να μην πάρω. Να δω και λιγάκι την ενεργειακή απόδοση, να δω και στα χαρτιά μου αν είναι περιβαλλοντικά, τι αστέρια και παίρνω. Δεν σημαίνει πως θα το πάρω εκείνο. Απλώς το έβαλα στη διαδικασία αξιολόγησης. Και το έκανα. Σαν διαδικασία την έχω και την έκανα. Μπορεί να συμμετέχει, αλλά όταν θα αξιολογήσουμε αυτό που πήρε το πολύ καλό και αυτό που πήρε το άριστο. Θα παράλληλα την βαθμολογία. Νικητή θα είναι αυτό που πήρε το άριστο. Σίγουρα. Για να πείτε. Άρα τούτο είναι ένα θέμα, η πράσινη δημόσια σύμβαση, η απόδοση και είναι που αξιολογείται είναι δεύτερο θέμα. Αυτό λέω. Αλλά συμβαδίζουν. Είναι κάτω από το ίδιο. Συμβαδίζουν, χρονικά δεν συμβαδίζουν. Γι' αυτό που συζητάμε είναι για τους άλλους. Για τους άλλους, ίσως αν θα το ανοίξουμε, να έχουμε να βάλουμε τις σημειώσεις μέσα για αυτούς που συμμετείχαν κτλ. Και αν βρεθεί κάποιος, ίσως να δώσουμε κάποιον επένδυο. Γιατί σίγουρα μετά δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε να αξιολόγηση τη συγκεκριμένη εταιρεία ή του. Του δημόσιου φορέα που θα. Όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και με βάση το. Πρέπει να τα ζητούμε τα δεδομένα, μας να γράψουν κάπου ή να μας επιστρέψουν τις συμβάσεις. Στη φάση της αξιολόγησης όμως. Στη φάση της αξιολόγησης. Γιατί στη φάση της αξιολόγησης, αυτό θα έχει διαιτήσει. Έχουμε και πάρα πολύ. Καλύτερα να έχει μια ρεωμένη αίτηση. Είναι όλα από πίσω τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά. Εκτός αν θα κάνουμε κάποιο κίνα καλά, θα πρέπει να μας γράψει πάνω ποια κριτήρια χρησιμοποιείς. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ ότι θέλουμε να επισκεφτεί. Ναι. Ή άλλο δεν μας επισκεφτεί, άλλο θα έρθει, ενώ άλλο δεν σε έρθει, θα έρθει από μέσα. Για το χρονικό διάστημα υπάρχει η αντιάμψη, συμφωνούμε με τον Γιάννη, θα πάρξω ελεύθερο. Δεν είμαστε σίγουροι. Θα μείνει ελεύθερο, όμως εγώ να μπει ένα κριτήριο, αλλά είμαι αρμόδιο για να πω τι κριτήριο βάζει τα υπολογιστές. Το ελεύθερο, ελευθερωτικά ή το 7 και μετά πώς το είχαμε. Εγώ το 7 ήταν. Γιατί από τότε ξεκινήσαμε να εφαρμόσουμε οι πράσινες συμβάσεις. Δεν συμφωνώ το 7, υπάρχει πολλά κόσμο. Όπως είναι γραμμένο, όπως εγώ θέλω να επιβιώσει, πώς αξιολογούμε κάποιον για τις αγοράστηκε λέει με διαδικασίες σύναψης πράσινων συμβάσεων. Ναι, αγόρασε. Πόσες αγοραστήκαν εγώ, τόσες. Προϋπολογισμός, αγορά με άλλες διαδικασίες. Δεν είναι προϋπολογισμός. Αυτό το άνθρωπο πώς το αξιολογώ. Σας πρέπει να βάλουμε μια ερώτηση, ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε. Ακριβώς. Βλέπεις στα αυτοκίνητα, λες Euro 6. Στον εξωτερικό φωτισμό, λες Energy Star, Siemens CC, Blue Angel κτλ. Στα κλιματιστικά βάζεις κατηγορίες. Δηλαδή εδώ βάζεις
ή θα έχει σε όλα, διότι εδώ έκανα πράσινο αντιμέσω σήμερα, βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να με διαχωρίσει αν εγώ πήρα Β και η κυρία πήρε Α συν, γιατί δεν το ζητά εδώ. Έτσι. Άρα δηλαδή, γιατί η πράσινη δημοσιοσύμβαση και τα κριτήρια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα οποία πρέπει να τα αξιολογούν σε όλες τις κατηγορίες. Άρα πρέπει να μπουν κριτήρια σε όλες. Όπως έχουν βάλει, όπως έχουν πει για παράδειγμα στα οχήματα. Σε όλα τα οχήματα. Σε όλα τα οχήματα. Δηλαδή μέχρι τώρα τη συνεργασία το πόσο στο να αγορά τη πράσινη σύμβαση. Πρέπει να ρωτηθεί. Πρέπει να ρωτηθεί γιατί. Για να θα προσδιορίσουμε τα κριτήρια. Είναι να το αφήσουμε ελεύθερο να μας πούνε ήδη ποια κριτήρια. Τι κριτήρια στις ομίες. Άρα και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις και στις φωτοτυπικές. Σε όλο το βήμα. Ποια κριτήρια. Τους καθορίσουμε κριτήρια ή να τους αφήσουμε μόνο. Σε όλο το βήμα έντρα. Μπορεί κάποιος να καθορίζει κριτήρια, πρέπει να κάποιος που κάνει καλή ελεύθερη κριτήρια. Μπορούμε να προσδιορίσουμε. Εντάξει, ίσως βάλουμε. Ένα, δύο, τρία κριτήρια αντικοποιημένα και την επιλογή του άλλου. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, 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 σωστό. Ένα, δύο, τρία, αντικοποιημένα. Οκ. Το ίδιο και για τις πρωτοτυπικές. Έχουμε μια μεγαλία, γιατί έχουμε πιο τρεις την ερώτηση του προϋπολογισμούς. Λάθος. Αν είναι αγορεμένες διαδικασίες εκτός από σύμβαση, να το διαφορετικό στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό, γιατί πως αγοράς και ο προϋπολογισμός είναι μια άλλη ερώτηση. Ωραία. Ισχύει και για τους οθόνες και για τους εκτυπωτές. Για τα φαξ και τα ψυγεία που είναι στο κλειδίο. Ας κάνω το προϋπολογισμό το βήτα 1. Άλλη εισηγήση για αυτές τις κατηγορίες που οδηγούν στο Β. Θα πρέπει να μπουν τα κριτήρια στην ουσία για να μπουν τα κριτήρια. Ας πω στα αποδεικτικά, για να μην δυσκολέψει τη ζωή στην αρχή, ας τα γράψω. Και όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης, είναι στους υποψήφιους. Είναι μέσα στους υποψήφιους, θα ζητήσουμε. Και τέλος θα σου πλακώσουμε, θα γράψουμε. Και αν είναι μέσα στους υποψήφιους, θα τους φέρνουμε τα δόντια. Θα τα ζητήσει από λίγο, δεν θα ζητήσει από πολλούς. Και τα μαζέψει, τα δεκάπες. Το που άρχισε στην αρχή. Και να μην αναπότρεπε και εγώ, γιατί αν πει το άλλο, ξέρει, θα τη σύμβαση να μην τρέχει, μπορεί να το αποτρέψει. Μα αποτρέψει να το συμπληρώσει. Α το κάνει και αν είναι μέσα στους υποψήφιους, τότε πε του φέρνουμε τα δόντια. Αν είναι να τη συμπληρώνω ηλεκτρονικά. Να παίρνω το συμπληρώνω ηλεκτρονικά και να σου στέλνω. Google Forms θα μου κάνει. Μετά έχουμε εσωτερικό χωρισμό. Άρα ξανά μεταλλεία είναι η ίδια λογική ερώτηση. Για να βλέπεις το ποσοστό. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί είπα για το χρονικό. Επειδή έχω το αεροδρόμιο Λάρνακας και Βάφου. Τους τελειώσαμε τον ενεργειακό του 50.000 ευρώ πριν. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και έχουν αλλάξει όλο τους το φωτισμό από ό,τι λαμπτήρες είχαν οι οποίοι είναι καινούργοι και βάλανε LED. Το κάνανε το 15 και το 16. Αν αυτό σε ενδιαφερθεί να υπόλοιπε να συμμετάσχει, θα του πει τώρα. Σεπτέμβριο 16 ούτε δεν το έχω. Αν μιλάμε, κάνανε τρομερή προσπάθεια. Και σαν παράδειγμα, όχι μόνο το φωτισμό, αλλά και στα συνολικά. Το αεροδρόμιο ξεκίνησε το 2010 η Ελλάδα και είχε 36,5 εκατομμύρια κιλοβατόρε κατανάλωση και το 2016 είχε 25,5 σαν κτίριο. Με επενδύσεις για να κάνουν αυτή την εξοχή. Άρα, επειδή είναι πολύ καινούργια η όλη ιστορία, δεν μπορείς να το
πλήρης με αυτόν τον τρόπο. Να το αφήσει ανοιχτό. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάναν όλοι μέσα στο 19. Γιατί βασικά αυτό ζητάει να το κάνουν μέσα στο 17, έτσι. Τώρα έχω ναι. Γιατί με αυτή την. Δηλαδή έχω τέτοια παραδείγματα στο μυαλό. Και. Φυσικά τώρα μην το πω εσύ. Το σκεπτικό ήταν επειδή ήταν. Θα καλούσαμε πάλι του δημόσιου. Τώρα μπήκε το ιδιωτικό τομέα μέσα. Και πάνω κάτω καλύψαμε το δημόσιο, αυτοί που κάνουν, αυτοί που δεν κάνουν. Άμα το καλύψαμε, δεν το βάζει ούτε ένα εξαφέρι, δεν πάνω κάτω λέω, ναι, ναι. Αλλά τώρα μην πήγαινε ο ιδιωτικό τομέα, αλλάζει αυτό. Ναι, μπορεί να περάσει. Ναι, μπορεί να περάσει. Ούτω ή άλλω έχουμε στην ελληνική θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στις ίδιες κατηγορίες και τους ίδιους φορείς, μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι η νέα αίτηση αφορά συνέχιση της πολιτικής του πράσινου συμβάσεως. Να σου πω, ούτε αυτό σου πω. Η λογική εδώ που βάζεις αυτά τα βραβεία είναι για να τους ενθαρρύνεις να μπουν στη διαδικασία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Ένας οργανισμός δημόσιος, ο οποίος έχει τη λογική αυτή. Βραβεύτηκε για τη λογική ότι μπήκε στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Γιατί να τον ξαναβραβεύσει δεύτερη φορά, αφού το έχει. Το κάνει. Το βράβευσε μία φορά, τέλειωσε. Είναι προσφορά μέσα στο επόμενο. Δηλαδή θα μπήκε προσφορά μέσα στο χρονικό διάστημα το επόμενο. Με υποτίθεται ότι για να το κάνει, το έκανε. Δεν είχε κανέναν λόγο να πάρει μόνο το βραβείο για να το κάνει. Είναι στη λογική να μπαίνει στις δημόσιες. Και το έβαλε στο δημόσιο, αν αποφασίσεις να το κάνουν πράσινες δημόσιες συμβάσεις, το κάνουν φέτος και του χρόνου λες δεν θα το κάνω. Αφού είναι μια γραμμή, δεν είναι κοινή. Άρα ένα δημόσιο φορέα που πήρε το βραβείο, επαναπεί το έχει μέσα στα γράμματα. Μπήκε στα γρανάζια και παρακολουθάει. Μην το ξανά, δεν το ξανά. Δώσε ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Μην το ξαναδώσει. Τι λέει μέχρι που ξαναδώσει. Αφού το έκανε. Γιατί να μην του δώσουμε το δικαίωμα να ξανα συμμετέχει για μια νέα σύμβαση, αφού αφορά συμβάσει. Ναι, αλλά το βραβείο είναι για τις συμβάσεις ή είναι για να ενθαρρύνει ο κόσμο να συμμετάσχει. Να τον βάλω να έχει αυτή τη λογική. Να έχει αυτή τη λογική, αλλά δεν είναι μόνο για τη γενική πολιτική. Αυτό θέλω να πει και για τις επιμέρους συμβάσεις. Όχι και για τις επιμέρους δημόσιες συμβάσεις. Για να κάνω την. Ναι, τέλος πάντων. Το 2014 με μια προσφορά για χώρες που ξέρουν 20 υπολογιστές με πράσινες συμβάσεις και βραβεύτηκε το 2014. Γιατί να μην του δώσω την ευκαιρία να κάνω βραβευτεί αν ξαναβγεί και νέα σύμβαση και αγόρασε ακόμα 40 απολογιστές μέσα στο 2016. Γιατί να τον αποκλείσω από το να ξανασυμμετέχει. Είναι διάκριση. Συνεχίζει την πολιτική του, γιατί να το κάνουμε τη διάκριση. Μετά έτσι να τον αναγκάζω να λάβει μέρος μόνο στη γενική πολιτική. Και όχι στις επιμέρους περιβολίες. Και πάλι, είναι κομμάτι της αξιολόγησης. Αν έχεις δηλαδή ένα το που ξανακάνει και έχει βραβευτεί και ένα μικρότερο οργανισμό που είναι πιο αδύνατος για πρώτη φορά κάνει κάτι που για αυτό είναι δημοσιακό, μπορεί να πάρει αυτό το πρώτο βράδυ. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να ξανασυμμετέχει. Είναι σαν τα Όσκαρ. Το πήρε μια φορά, είσαι καλό ή θα ποιό. Μα δεν είναι σαν τα Όσκαρ όμω. Τα Όσκαρ είναι δίνει βραβείο στην ταινία. Εσύ εδώ τι δίνει βραβείο. Και στου τοπίου δίνει. Και στου τοπίου, βέβαια. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, στο μυαλό μου εμένα είναι, όχι τώρα κουβέντα κάνουμε πολιτική γενική. Στο μυαλό μου είναι ότι βραβεύουμε την προσέγγιση. Προσέγγιση, άμα την έχω, την έχω. Πήρα ένα βραβείο, τέλειωσα. Κάθε χρόνο θα βραβεύουμε γιατί έχω την προσέγγιση να κάνω πράσινο δημόσιο σύμβαση. Αφού ο δημόσιος τομέας, άμα αποφασιστεί να μπείτε στη διαδικασία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, αποφασίστε και μπήκατε. Μπορείτε να κάνετε πίσω την άλλη χρονιά, όχι. Έχει τον Οδυσσέα Μιχαλίτη, συγκινάει. Ναι, αλλά μπράβο, γι' αυτό λέω. Αυτό που θα το εφαρμόσει, το εφαρμόσει και τέλειωσε. Θα το ακολουθεί πια από εκεί πέρα. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι. Γιατί μπορεί να το εφαρμόσει σε μια κατηγορία, όχι σε άλλε σχετικέ κατηγορίε. Μπορεί να το εφαρμόσει σε όλε τι αυτοκίνητα, αλλά δεν μπορεί να το εφαρμόσει στου υπολογιστέ ή στου εταιρείε του. Για παράδειγμα, η Ήμη το έχει κάνει την πρώτη χρονιά, πήρε βραβείο γιατί έκανε το φωτισμό τη. Του κόμπου Λευκοσία. Ναι. Επόμενη χρονιά μπορεί να κάνει όλη τη Λεμεσόπα. Θα πάρει πάλι βραβείο. Ανταγωνίζεται να πάρει βραβείο. Είναι και καινούργια σύμβαση. Είναι καινούργια σύμβαση. Δεν έκανε έτσι για την ίδια σύμβαση. Ή μπορεί για παράδειγμα για σύμβαση. Το πάρω το παράδειγμα αυτό. Η Ήμη έκαμε και πήρε την πρώτη χρονιά βραβείο γιατί έκαμε το δόμο Λευκοσία.
την επόμενη χρονιά γιατί να βγει σε πράσινο δημόσιο σύμβαση. Τι την αναγκάζει την ίδια. Ή τι δεν την αναγκάζει. Επειδή ακολουθεί την δημόσια πολιτική η οποία λέει ότι θα βγαίνει σε πράσινη δημόσια σύμβαση, θα πίνει ευρωπαϊκό κάθε χρόνο. Αφού αποφασίστηκε και το έκαμε. Αυτό λέω. Ο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικό. Ο δημόσιο τομέα, εάν αποφασιστεί και μπει στη διαδικασία να το κάνω, έκανα φέτο το γκόμπο λεμεσού. Υπάρχει πιθανότητα την επόμενη σύμβαση που θα βγάλει για φωτισμό. Μπορεί να κάνω λάθο. Που θα βγάλει για φωτισμό να μην την κάνει με πράσινη δημόσια σύμβαση. Όχι. Εάν το παραβλέπω κάθε χρόνο γιατί έτσι λέει το, η πολιτική που λέει το, βασικά, το δημόσιο. Έτσι όπως είναι να προσεγγιστεί για να νομίζω αξιολογήσει. Είναι, αν ξανακάνει κάτι που είναι το ίδιο και το συνεχίζει και το μεθεπόμενη χρόνια πάλι μπορεί να ξανακάνει άλλο κομμάτι το ίδιο, πώς θα. Να το κρίνουμε, να κρίνει η Επιτροπή πώς θα βρεθεί. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο που είναι νέος. Αλλά αν προσεγγίσει άλλον τομέα ή άλλες κατηγορίες. Προσκέφτε, αν βάλουμε μία σημείωση που να είναι νέα σύμβαση με αυστηρότερα κριτήρια ή με καινούργια ή... Δεν θα βρεις. Εντάξει, η ουσία είναι να μαθαίνουμε και τι συμβαίνει στην... Εντάξει, είναι γι' αυτό να πω μάθει. Δηλαδή, θα ήθελα να το ξέρω αν η τάδια να θέλω στην αρχή επανέλαβε να γίνω το είναι καλό για την... για το τμήμα να προσωπήσει. Αυτό ναι, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή παίρνεις και αυτή την πληροφορία, δίνεις και ένα έπαινο. Και ένα έξτρα κίνητρο, αν πήραμε για δεύτερο βράδυ, ας συνεχίσουμε να πάρουμε για ένα τρίτο, ας πούμε, με αυτή τη λογική. Είναι όμως αυτή η λογική. Είναι. Αν δεις ότι στην πρώτη χρονιά είχαμε μέσα στην Επιτροπή Αξιολόγηση στο βραβείο, το Γενικό Λογιστήριο, και τη δεύτερη χρονιά το ίδιο, και την τρίτη χρονιά βγήκε μόνο στο έξω γιατί ήταν μεγάλη μέρα στο βραβείο. Για μένα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και δεν είναι σήμερα εδώ. Γιατί είχα να πάρει μέρος στα βραβεία. Ναι. Τι θα πάρει μέρος στα βραβεία. Τι έτσι διότι έχει τα καθαριστικά, έχει προκαιρίσει ως συντελεστική, αναθέτουσα. Συντάσεις πλαίσιο. Πλαίσιο. Με εκείνος ο αρμόδιος φορέας που λέω για τις συμβάσεις του δημοσίου. Αυτό που λέτε. Εγώ και έχω πρόβλημα. Αφού είναι ο νόμος αυτός, θα βραβεύσω τον δημόσιο φορέα ο οποίος εφαρμόζει τον νόμο. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν είναι νόμος. Δεν είναι νόμος. Μπορεί να. Δεν είναι νόμος, είναι υπουργική απόφαση. Εφαρμόζει, μπορεί να κάνει πέρα από την υπουργική απόφαση. Δεν έχει κύρωση. Περίμενε, ρωτώ, μπορεί να πει όχι, εγώ δεν την κάνω. Αφού το λέει, αφού το κάνει. Ρωτώ. Είναι υπουργική απόφαση. Μπορεί να πει όχι, εγώ δεν. Άστιλη υπουργική, δεν θα την κάνω. Δεν την εφαρμόζω. Μπορεί να μην την εφαρμόσει. Αφού τώρα αρκετά τμήματα δεν εφαρμόζει. Ωραία, τι λέμε για το παράδειγμα που είπε. Είναι αναγκασμένο να την εφαρμόσει. Επειδή είναι αναγκασμένο, είναι δημόσιο φορέα. Είναι αναγκασμένο στον τόσο γραμμή, επειδή είναι αναγκασμένο. Θεωρητικά είναι αναγκασμένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσει αν δεν το εφαρμόσει. Ακόμα. Δεν το εφαρμόζει. Άλλο παράδειγμα. Λέω το παράδειγμα που είπε προηγουμένω ότι το Γενικό Λογιστήριο μπορεί να πάρει βραβείο γιατί εφαρμόζει την υπουργική απόφαση για τις πράσινες. Είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί την υπουργική απόφαση για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Όχι γιατί έβαλε φωτοβολταϊκά στο κτίριο του, απλώς γιατί επειδή εφαρμόζει την υπουργική απόφαση, δεν είναι λόγος να πάρει βραβείο. Αφού υποχρεωμένος το κάνει. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Συγγνώμη να το τελειώσω. Να μου πεις ότι έκανε το boom στην ενημέρωση για να σπρώξει τις δημόσιες υπηρεσίες να το εφαρμόσουν, να πω να πάρει βραβείο. Έκανε. Εφαρμόζει την Υπουργή Απόφαση. Γιατί είναι ένα αστυνομικό που πρέπει να το κάνει όταν τα βραβεύουν, γιατί ήταν στο καθήκον. Όχι, κάνει ηρωική. Εκεί βραβεύεται. Αν βραβεύεται γιατί κάνει το καθήκον, επειδή έχει και σου γράφει σε ένα επειδή σου κλείσει, δεν βραβεύεται. Βραβεύεται όταν κάνει κάτι αλτουριστικό και βάζει και τη ζωή του σε κίνδυνο. Τότε βραβεύεται. Γι' αυτό λέω, εάν το λογιστήριο έκανε το boom στην ενημέρωση για το 16-17 για να κάνει τι δημόσιε υπηρεσίε να συμμετάσχουν, να του δώσει βραβείο. Γιατί εκείνο είναι καλό παράδειγμα. Το τόσο βραβείο γιατί εφαρμόζει τον νόμο δεν έχει νόημα. Στην Υπουργική Απόφαση τι νόημα έχει. Εκτελεί Γενικό Λογιστήριο βασικά. Εκτελεί καθηγόντα. Ναι. Αν βραβευτεί γιατί έβαλε φωτοβολταϊκά, γιατί έκανε. Ναι. Άλλο κατηγορία. Όχι μόνο να βραβευτεί γιατί εφαρμόζει, είναι ο φορέα που είναι. Είναι δουλειά του βασικά. Δηλαδή, εσύ να. Γιατί δεν κάνετε κι εσεί, βγαίνει στην Επιτροπή, να κάνετε εσεί ο φορέα που εφαρμόζει το ΙΜΑΣ. Α το πούμε ξανά. Έχει νόημα αυτό. Αυτό είναι η δουλειά σου. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνει. Γιατί να σου δώσω βραβείο. Αυτή είναι.
Αυτή είναι η λογική. Με την έννοια ότι να μην δώσουμε, να δώσουμε καλό παράδειγμα στους άλλους τώρα. Καταλαβαίνω τη λογική, είναι απλά το καλό παράδειγμα που λες, Γιάννη μου, ήταν ότι το Γενικό Λογιστήριο πήρε βραβείο πέρσι και ήταν καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλα τμήματα. Ναι, αλλά μέσα στο σκεπτικό το μουσείο με το, με το, με το, με το χρονική περίοδο να φέρουμε. Να είναι ναι, αυτό, αυτό και γι' αυτό γίνεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω, θα ξαναγάμω. Τι βραβείο, γιατί πήρε βραβείο πέρσι το λίγο. Γιατί πολύ γενική. Κοίτα, αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή να έχει γενική πολιτική. Τούτο ναι, είναι σημαντικό. Ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι διότι εμείς είμαστε έξω στην αγορά. Αυτό που ακούσαμε πέρσι είναι μακαλάρε. Η ΙΜΗ αφού είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό, πήρε και βραβείο κιόλας. Δηλαδή μην δώσουμε την αίσθηση ότι... Είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις πράσινες σημαίες στην αγορά. Και πήρε και βραβείο γι' αυτό. Και το Γενικό Λογιστήριο προκρίσει για όλη τη δημοσία υπηρεσία. Θα πάρει και βραβείο. Αυτό μην δώσουμε λάθος, δίνουμε λάθος σε λογική. Αυτή τη λογική δεν έπρεπε να κάνουμε τα βραβεία για τις δημοσίες υπηρεσίες, έτσι. Γιατί να το δώσουμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Από όλες τις αγορές που κάνει η κυβερνητική δημοκρατία, ποιο ποσοστό είναι με βάση τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Πολύ μικρό όμως. Γι' αυτό δίνεις τα βραβεία. Το ξέρω. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλω να τους βγάλω όλους αυτούς έξω. Δεν είπαμε να τους βγάλουμε. Είπαμε τη λογική που βραβεύουμε. Δεν βραβεύουμε τη λογική ότι εφαρμόζω είμαι ο φορέας ο οποίος θα εφαρμόσει το ΙΜΑΣ, αφού είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Τη λογική ότι εσύ σαν τμήμα περιβάλλοντος έβαλες το ΙΜΑΣ να σε βραβεύσω. Άπραμα λέω. Τη λογική ότι εσύ είσαι ο αρμόδιος φορέας να προωθήσεις το ΙΜΑΣ δεν μπορώ να σε βραβεύσω. Τη λογική όμως ότι εφάρμοσες το ΙΜΑΣ ναι. Όμως, πάει αυτό. Η λογική του ότι έχω εμένα, αυτός που βγάζει τις προδιαγραφές όμως. Αυτός βγάζει την προσφορά. Δεν την βγάζει το κάθε τμήμα με μόνο μένα πλέον. Αυτός έβαλε προσφορές και αυτός έβαλε τα κριτήρια τα πράσινα μέσα. Άρα αυτό θα βραβευτεί. Δεν θα βραβευτεί το τμήμα περιβάλλοντος που πήγαινε και αγόρασε το οικολογικό προϊόν για το οποίο προκήρυξε το Γενικό Λογιστήριο. Ναι, αφού είναι τα καθήκοντα του. Τα καθήκοντα του Γενικού Λογιστήριου τη συντονιστική αναθήρωση της αρχής είναι να κάνει την ίδια δουλειά. Συμφωνώ εν μέρη. Οι προβληματισμοί. Ενώ το τμήμα περιβάλλοντος δεν μπορεί να πάει να αγοράσει με βάση την υφιστάμενη πολιτική του κράτους. Μπορεί να πάει το τμήμα περιβάλλοντος να κάνει τα καλύτερα οικολογικά κριτήρια και να πιάσει το πρώτο βραβείο να σε γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την περιβαλλοντική πολιτική του κράτους. Όμως είναι και αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το κράτος του έδωσε στο Γενικό Λογιστήριο, άρα έχει προνομιούχα θέση σε τον διαγωνισμό εκ των πραγμάτων, εκ των καθηκόντων του. Μα γι' αυτό που μιλήσατε από την γενική πολιτική. Από την γενική πολιτική, επίκα σε μια άλλη φορά. Γι' αυτό. Τώρα, θα συγκρίνουμε με άλλα τμήματα, και το ξαναλέω, αν μπει κάποιος νέος, σίγουρα να έχει... κάποιος άλλος στο Γενικό Λογιστήριο, να έχει δεσπόζουσα θέση στο θεσμό, διότι είναι αυτός που προκυρήσει για όλη την δημόσια υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω. Οπότε... Το λογιστήριο τι πρέπει να φέρει φέτος, τι έτσι θα κάνει, ξέρεις, θα κάνει. Σε αυτό του προκυρήσει για... Πώς το λες, ιδιαίτερα της εισπόδησης, καθαριστικά, ηλεκτρικά, λάπτοπς, κομπιούτερς, τα πάντα, χαρτί, σε όλες τις κατηγορίες. Καταρχήν για όλους με βάση τη στρατηγική, τεχνική στρατηγική, όλοι οι δημόσιοι φορείς είναι υποχρεώσεις να το κάνουν. Το Γενικό Λογιστήριο δεν θα το παραβεύσουμε γιατί είναι η αρμόδια αρχή, θα το παραβεύσουμε αν όντως αποφάσισε που τους 10 συμφωνίες πλαίσιων που κάνει, θέλω να κάνει 3 συμφωνίες πλαίσιο για οικολογιστές υψηλής απόδοσης, για φωτισμό υψηλής απόδοσης, για χαρτί και άλλων προκήρυξης. Μπορεί να κάνει διαγωνισμούς που να μην είναι πράσινες συμβάσεις και το βλέπουμε κάθε μέρα. Πολλοί διαγωνισμοί του Γενικού Λογιστήριου δεν είναι πράσινοι. Ασχέτως που προκηρύσσει για όλη τη δημοκρατία. Εντάξει. Είναι αντιληπτό, είναι θέμα. Δεν έχει άλλο όμως να προκηρύξει για το χαρτί. Είναι το Γενικό Λογιστήριο για όλη τη δημοσία υπηρεσία. Ποιος είναι ένα προϊόντα για υπηρεσία καθορίζει το Γενικό Λογιστήριο για όλη τη δημοσία υπηρεσία. Να ζούμε αλλά έχουν το δικαίωμα να κάνουν επιμέρους αγορές από μόνοι τους. Τα τμήματα και υπηρεσίες. Ναι, αλλά δεν θα πάνε. Εκτός αν εξασφαλίσουν χαμηλότερη τιμή.
Εκεί είναι το παράθυρο της συμφωνίας πλαίσιου. Δεν είναι να ασφαλίσει μικρότερη τιμή. Το κρατικό σχεδιασμό δημοσίου δικαίου. Ποιο άλλο. Εξωτερικό φωτισμό, οι λαπτήρε πάλι είναι το γενικό λογιστήριο. Είχε δεσπόζου αθέσει λόγω κατοικών του. Δηλαδή είναι η δουλειά του τούτη να κάνει. Τα πλήντερε τη συνεταιρεία του ζώου. Τα φάξει, τα ρόδια, τα πολυμηχανήματα, το μηχανογραφικό είναι το γενικό λογιστήριο. Δηλαδή σχεδόν η πλειοψηφία των ειδών εδώ και των κατηγοριών προγυρίσει το γενικό λογιστήριο για όλου μα. Για όλους τους δημόσιους φορείς. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων πιάνει το βραβείο, χωρίς... χωρίς ανταγωνιστή. Μόνο πάλι. Όμως πέρσι είναι το δεύτερο βραβείο. Το δεύτερο μου πιέσε. Πιάσαν πέρσι το πρώτο βραβείο. Γιατί ήταν πολύ περισσότερες οι δράσεις του που έκαναμε στη χρονική περίοδο που είπε βάλει. Γιατί είπε βάλει, έχω πιο πολλές αιτήσεις πέρσι, το ίμι. Και για επιμέρους, για... Και ενώ συζητήσουμε μαζί με γενικό λογιστήριο, ήταν το θέμα. Πρέπει να εξασκήσουμε μια προσέγγιση. Εγώ νομίζω λίγο τα εξηγήσουμε τα πράγματα. Αυτό που είπα στο παράδειγμα με την ΙΜΗ. Η ΙΜΗ πέρσι βγήκε με πολλές δημόσιες πράσινες συμβάσεις. Έτσι είναι. Ποιος τις έκανε τις δημόσιες, ποιος τις συνέλεξε τις συμβάσεις. Το γενικό λογιστήριο ή η ΙΜΗ. Το γενικό λογιστήριο τι κάνει. Τις συμφωνίες πλαίσιο. Ναι, που είναι για προϊόντα κοινής χρήσης, για όλη τη δημόσια υπηρεσία. Όπως είναι τα καθαριστικά, όπως είναι τα λάπτοπ. Άρα το γενικό λογιστήριο στη διαδικασία αυτή. Οι οθόνες, οι αρχιποντές, τα φαξ, τι αρρωτές, τα πολυμηχανικά. Αν η ΙΜΗ θέλει να αγοράσει υπολογιστές, θα τα κάνει μέσω του γενικού λογιστήριου. Θα μπει να μπει στο e-procurement, αύριο τι κατακυρώθηκε. Μέσω του γενικού λογιστήριου. Ναι, αλλά το γενικό λογιστήριο συμβουλεύεται το τμήμα ανηρευτερό. Να συμβουλευτεί το ΤΥΠ. Το ΤΥΠ εξαρτάται από τα προϊόντα. Άρα το γενικό, να είμαστε άδικοι τώρα για το γενικό λογιστήριο. Άρα το γενικό λογιστήριο μπορεί να πει ότι εγώ θα βγάλω τη σύμβαση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η οποία δεν θα είναι με βάση τη πράξη του δημόσιου συμβάσεως. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Συνήθως, εφόσον η πολιτική του κράτους είναι πράσινη πολιτική, οφείλει να λαμβάνει κριτήρια περιβαλλοντικά. Δηλαδή, δεν είναι οφείλει να το κάνει. Πραγματικότητα, τι λέει. Ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν το κάνει. Έκανα βασταφιά του τα τελευταία δύο χρόνια για να πούμε πράσινη σύμβαση. Οφείλει ή δεν οφείλει. Τι κουτάει ο Οφείλει ή δεν οφείλει. Είναι υπουργική απόφαση το σχέδιο δράση. Και θεωρητικά είναι υποχρεωτική εφαρμογή από όλων των δημόσιων τομέων. Δεν υπάρχουν όμως κυρώσεις σε περίπτωση που δεν το κάνουν, οπότε πολλοί δεν το κάνουν λόγω του ότι τα πράσινα προϊόντα θεωρούνται πιο ακριβά. Φίξεις αφίξεις. Ακριβώς. Γι' αυτό και κάναμε να το κλείσουμε τώρα, για να το συμπληρώσουμε. Έβγαλε πράσινη δημόσια σύμβαση. Αυτό όμως δεν λέει η διαδικασία ότι δεν και καλά θα πάρω πράσινο, το πιο πράσινο προϊόν. Απλώς λαμβάνω και τα κριτήρια του πράσινου προϊόντος στα υπόλοιπα μου κριτήρια. Ναι. Αυτό δεν λέει. Δίνεις ένα ποσοστό, είχε την αξιολόγηση να σου πούμε. Προσθέτεις και ένα ποσοστό ότι είναι. Ναι. Να δω το πράσινο κομμάτι ναι, που. Ναι, σου δίνω ένα percentage. Να με στην αξιολόγηση. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα λοιπόν το γενικό λογιστήριο να του δώσω το βραβείο, αν εκείνο το percentage να το κάνει 30%. Και όχι. Λέω ένα νούμερο. Δηλαδή, εάν στη διαδικασία εφαρμογής αυτού που είναι υποχρεωμένο να κάνει, κάνει κάτι το εξαιρετικό για να προωθήσει τα πράσινα, γιατί εμείς αυτό θέλουμε, να προωθήσει τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τότε δεν θα πάρει. Ναι, δύο λεπτά όμως. Το παρέχουμε για εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας αποβάλλω. Το λογικό προϊόν σίγουρα είναι ακριβότερο. Άρα δεν θα βάλει ένα μεγάλο ποσοστό. Όχι, δεν είπα 80. Γιατί εσύ φέρνει στο τέλο. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό και εγώ αυτό δεν είπα προηγουμένω. Η πράσινη δημόσια σύμβαση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα το πάρει. Για να δώσει τη βοήθεια. Να το σπρώξει λίγο. Ήρθα στην Κύπρο το 1993 και δούλευα στην Τράπεζα Αναπτύξεω. Και έρχεται λοιπόν η Γενική Διεύθυνση και μου λέει: Γιάννη, θέλουμε να κάνουμε ένα περιβαλλοντικό προϊόν σαν τράπεζα. Λέω βεβαίω, κάτσε και του το φτιάξα. Και τι έλεγε βέβαια αυτό, ότι αν κάποιος λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά, δώσ' του
δάνειο μεγαλύτερους όρους. Mm. Χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερο απάντηση. Α, όχι, αυτό δεν μας συμφέρει, να βγούμε εκτός πάνω στον εργαζόμενο. Τι λέω, τι ζητάτε να το κάνουμε. Αυτή είναι η λογική. Αλλά όπως το λέτε σωστά, να έχει μια. Κάτι που να δώσει, να βοηθήσει στο να το σπρώξει. Το να βοηθήσει, αυτό θέλουμε, εκείνο πρέπει να. Άρα, μπορεί και να πάρουμε μέρος, αναλόγως του τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν συζητάμε να τις αποκλείσουμε. Από την γενική πολιτική, δηλαδή οι συμφωνίες πλαίσιο, βραβείο θα πάρει, ξέρω εγώ, η τάδε υπηρεσία που χρησιμοποίησε τις πράσινες συμφωνίες πλαίσιο για να προμηθευτεί 100 υπολογιστές. Το γενικό λογιστήριο, οι προμήθειες για τον εαυτό του συγκεκριμένες. Μπορεί να προκυρήσει, αλλά το ότι συντονίζεται σε συμφωνίες πλαίσιο σημαίνει βραβείο γενικής πολιτικής, αν ήταν όντως πράσινες συμφωνίες. Λοιπόν, και ας κρατούμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ο σκοπός που κάνουμε αυτό είναι για να κινητοποιείτε λίγο και το δημόσιο και οι ιδιώτες να καταγράψουν κάποιες συμφωνίες, αυτοί που θα ξεχωρίσουν να πάρουν βραβείο. Δεν είναι απαραίτητο ότι συμμετέχει στο γενικό λογιστήριο να πάρει βραβείο. Μπορεί ένας μικρότερος οργανισμός που είναι πιο ενθουσιώδης να πάρει. Εντάξει, δεν είναι ο όγκος της δουλειάς. Επιτρέψτε μου να πάρω αναφέρω όταν ψηφίσουμε την εκδοσία. Τι σημαίνει? Όχι, θα σας δω. Για να φάμε για να σας δω μισή ώρα. Λοιπόν, πρέπει να τα δούμε έτσι και τα υπόλοιπα. Άρα, στην επόμενη κατηγορία εσωτερικός φωτισμός. Εδώ έχουμε το κριτήριο που λέγαμε πριν ότι είναι πριν, η ενεργειακή κλάση. Βάλαμε πρόσθετα αν υπάρχουν συνέχεια. Αλλά αυτό που είναι ο Γιάννης, δηλαδή μια εταιρεία το 10 που δεν υπήρχε η κλάση πριν 10 χρόνια. Υπήρχε η φωτισμό που τα πήγαν. Με τον τρόπο. Όχι, θα λάβει υπόψη την απόδοση. Άλλο βαθμό θα πάρει. Άλλο πώ θα βαθμολογηθεί μια εταιρεία που βάλε το Α και μια που βάλε το Β. Πριν 10 χρόνια αυτό υπήρχε, να πιέρα στο χωρισμό. Αυτό είναι βάλε. Πριν 10 χρόνια. Από 10 χρόνια μέχρι τώρα, αφού η σημασία έχει το να κάνω την εξοικονόμηση. Από 10 χρόνια μέχρι τώρα πρέπει να τα αλλάξει. Πριν 10 χρόνια, και εγώ το αυτοκίνητο μου το πήρα πριν από 15 χρόνια και ήταν το πιο αποδοτικό στην κατηγορία. Έτσι σημαίνει. Βγάζω λίγου τώρα, αλλά τότε δεν έβγαζα. Γιατί ήταν το καλύτερο, όχι. Έχει σημασία για το τι έκαμε στα ενδιάμεσα. Στα ενδιάμεσα χρόνια. Εκεί μετράει το να το δει κανεί αυτό. Και εκεί είναι τα κριτήρια που παίρνουν και τα κριτήρια. Στο μυαλό μα χρονικά, εγώ θεωρώ ότι τα 4-5 χρόνια θα πρέπει να είναι οι συμβάσει που θα αποκλειθούν με τι αιτήσει. Δηλαδή, όχι οι παλαιότερε. Δεν θα υπάρχουν οι παλαιότερε. Ναι, άρα το Α θα υπάρχει. Το Α δεν υπάρχει σίγουρα. Θα το αφήσουμε ανοιχτό. Αν το αφήσουμε τελικά ανοιχτό. Θα το πάρουμε από τα κριτήρια τα τεχνικά 4-5 χρόνια τελευταία. Εντάξει, άρα και ανοιχτό και κλειστό. Και κλειστό με τα κριτήρια, μα γιατί τα κριτήρια είναι που ακριβώς μετά. Ό,τι είπαμε στο προηγούμενο. Άρα, εισιτήρες δεν πήγαινε προς την κριτήρια, το deeming το έχουμε επιτρέψει. Α, το έχουμε στον εξωτερικό φορισμό. Των εξωτερικών και οδικών φωτισμών έχουμε διευκρινήσεις αν είναι δρόμος, ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος ή πάρκο. Ξανά το κριτήριο απόδοση στο Α. Και αν φέρουν τη σήμαση. Ίσως τη σήμαση περιοριστούμε σε κάποιες βασικές μόνο. Στους μαθήτες υπάρχει σύμβαση με την Ρέντζερ. Αυτό δεν είναι ένα ελληνικό δήμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει. Δεν κάνω λάθος. Ένα